Κυρίες και φίλοι, αποκλειστική είδηση. Φιλοσκοπιανό σωματείο ετοιμαζόταν να ιδρύσουν στις Σέρες. Να καλημερίσω τον κύριο Σπυρόπουλο. Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Αυτιά. Καλημέρα σας από τη Μακεδονία. Και αν δεν βρισκότανε, μία πρόεδρος του δικαστηρίου να πει stop, δεν γίνεται αυτό, θα είχαμε πάθει ζημιά, έτσι. Για πέστε μας, τι ακριβώς συνέβη. Κύριε Αυτιά, το ορθό είναι ότι το σωματείο ιδρύθηκε, να ξέρετε. Ιδρύθηκε πώς. Βεβαίως. Το σωματείο κατάφεραν και ιδρύθηκε. Μετά από μηνυτήρια αναφορά της Παμακεδονικής Ένωσης, ναι, ναι, της Ομοσπονδίας Μακεδονικών Συλλόγων, ναι, ο εισαγγελέας Σερών, ως έχει δικαίωμα εκ του νόμου, άσκησε ανακοπή, μάλιστα, προκειμένου να ζητήσει την, και αυτό πετύχατε, την κατάργηση αυτού του σωματείου. Μπράβο, και αυτό πετύχατε εσείς. Όχι, δεν το πετύχαμε ακόμα. Α, δεν το πετύχατε. Πετύχαμε δυστυχώς. Παρενέβη όμως ο εισαγγελέας, έτσι. Τετάρτου, παρενέβη ο εισαγγελέας. Βεβαίως, και στις 9 Τετάρτου είχαμε την εκδίκαση αυτής της υποθέσεως. Και μάλιστα ο δικηγορικός σύλλογος Σερών, του οποίου είμαι μέλος και είμαι περήφανος γι' αυτό κύριε Αυτιά, μπράβο, παρενέβη υπέρ της ανακοπής του κυρίου εισαγγελέα και φυσικά η Ένωση των Μακεδονικών Σωματείων. Έχω να πω το εξής, ότι σε αυτή την ιστορία, παρακαλώ, φίλες και φίλοι, δεν θέλει να το πω αλλά θα το πω, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο νεότερος, ύψωσε το ανάστημά του, είναι έτσι δεν είναι κύριε Σπυρόπουλε, και είπε μπαίνω μπροστά σε αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και είπε αυτό το δεν θέμα. Δεν σεβάστηκαν ούτε το δάκρυ του Εθνάρχη το 1992, κύριε Αυτιά. Έτσι κάποιοι είναι. Όταν ακούγανε τη λέξη Μακεδονία, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ακριβώς. Δυστυχώς ακούστηκαν φρικτά πράγματα στην αίθουσα του δικαστηρίου του Πρωτοδικείου Σερών. Φρικτά πράγματα, κύριε Αυτιά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το στοιχείο και η είδηση που μας δώσατε. Έτσι λοιπόν, από πλευράς, να το πούμε, από πλευράς υπέρ του εισαγγελέα άσκησαν. Τόσο ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερών όσο και η Ομοσπονδία Μακεδονικών Σωματείων, και παρέμβαση. Έτσι. Και έτσι μπράβο σας για τον τρόπο, βεβαίως, που το χειριστήκατε. Μαθαίνω ότι και ο Τζιτζι Κώστας ενήργησε εκ παραλλήλου με τον Κώστα Καραμαλή, ώστε το θέμα αυτό σιγά σιγά να δρομολογηθεί υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Και σας φύγω το χέρι. Σας φύγω το χέρι. Γιατί... Να είστε καλά κύριε Αυτιά, να ξέρετε ότι ακούστηκαν φρικτά πράγματα, ναι, και πρέπει να καταλάβετε ότι καθηγητές πανεπιστημίου σε διατεταγμένη αποστολή, οι οποίοι μάλιστα ήταν και στην επιτροπή αυτή για τα βιβλία, μάλιστα, ήρθαν και κατέθεσαν ότι στις Σέρες, ακούστε, στον κεντρικό τεδροδρόμο των Σερών, η επίσημη γλώσσα ή μάλλον η γλώσσα η κρατούσα είναι η σλαβική. Για να καταλάβετε τι ακούσαμε στο ακροατήριο πριν από λίγες ημέρες. Δηλαδή μπήκανε στο δικαστήριο και είπαν αυτό το πράγμα. Ως μάρτυρες καθηγητές πανεπιστημίου. Ο ένας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο άλλος από τη Μακεδονία. Γιατί δεν καλούσατε τον κύριο Κερίδη να το ξεκαθαρίσει το θέμα. Παρέμβαση. Σας παρακαλώ. Κοιτάξτε. Τι σας παρακαλώ, ο κύριος Κερίδης. Σας παρακαλέσω ειλικρινά. Είναι ένας πανεπιστημιακός που έχει. Αφήστε τον κύριο Κερίδη. Σήμερα, ακούστε λίγο. Όταν μιλούμε για τη Μακεδονία, εννοούμε γιατί, κάθε τι για όλους. Αυτή τη στιγμή το θέμα είναι εθνικό. Δεν θέλω να βάλω μπροστά πολιτικές σκοπιμότητες ή οτιδήποτε άλλο. Με ενδιαφέρει η πατρίδα μου και τίποτα άλλο. Ούτε ο κύριος Κερίδης ούτε οποιοδήποτε άλλος. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή σας λέω και είναι πάρα πολύ σοβαρό, σε δικαστήριο εδώ στις Σέρες, ναι, ακούστηκε από καθηγητές πανεπιστημίου που μάλιστα η κυβέρνηση είχε τοποθετήσει σε επίσημες επιτροπές προκειμένου να διερευνήσουν τα σχολικά βιβλία, ότι... να λένε ότι στην κεντρική οδό των Σερών, έτσι γενικά και αόριστα, χωρίς να γνωρίζουν τις Σέρες, χωρίς να γνωρίζουν τη Μακεδονία, ότι η επίσημη γλώσσα ή η κρατούσα είναι η σλαβική. Κύριε Αυτό Βαρετσιώτη, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μισό λεπτό. Και ειλικρινά σας λέω, γρήγορο σχόλιο. Να καταλάβουμε Βαρετσιώτης, ότι... Ελάτε. Γρήγορο λοιπόν, σχόλιο πολιτικό. Ναι. Ελάτε. Λοιπόν, κύριε Βαρετσιώτη. Θα σας πω το εξής, ότι αυτή είναι η αρχή του παγόβουνου. Το παγόβουνο τώρα θα αρχίσει να φαίνεται. Και η κακή συμφωνία, η οποία αναγνώρισε γλώσσα, ναι, και εθνότητα και έδωσε το δικαίωμα. Και δίνει η συμφωνία το δικαίωμα στο να αναγνωριστούν τέτοια σωματεία και αν ακυρωθεί τώρα στο πρωτοδικείο, δεν ξέρω ποια θα είναι η έκβαση, πιθανολογώ ότι μάλλον θα εγκριθεί η ίδρυση του σωματείου. Αυτή θα είναι η απόφαση του δικαστή, αυτό πιθανολογώ. Ακόμα και αν δεν εγκριθεί, τότε θα προσφύγουν στο δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Στρασβούργου και θα δικαιωθούν. Διότι αυτό έχει υπογράψει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Κοτζιάς, με την υποστήριξη του κυρίου Καμένου. Για να μην τα ξεχνάμε. Διότι όταν λέγαμε ότι δεν πρέπει να υπογραφεί αυτή η συμφωνία πριν κυρωθεί, γιατί δημιουργεί αποτελέσματα, τότε μας λέγανε ακροδεξιούς φασίστες
και μας λέγανε ότι είμαστε ανόητοι. Και μας λέγανε όλοι αυτοί που σήμερα θέλουν ένα και μόνο πράγμα. Η Ελλάδα να αισθάνεται υποτελής και όχι κυρίαρχος. Πάμε στον κύριο Γρηγοράκο. Κύριε Γρηγοράκο, εντάχει το σχόλιο, όπως ο κύριος Διαμαντόπουλος, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα που έβαλε ο κύριος Σπυρόπουλος. Απλά πράγματα. Ήταν μια κακή συμφωνία, την οποία δεν την είχε συνεννοηθεί με τα πολιτικά κόμματα, με τους Έλληνες πολίτες, δεν είχε κάνει διάλογο. Πήγε μόνος του μαζί με τον κύριο Κοτζιά και υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία, η οποία δεσμεύει τη χώρα. Και δυστυχώς θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαρβιτσιώτη ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, διότι θα μπουν ευρωπαϊκοί θεσμοί στη μέση και δεν θα μπορέσουμε να αναστήσουμε αυτά που έχουν γίνει. Εγώ θέλω λοιπόν να πω για άλλη μια φορά ότι ήταν μια καταστροφική συμφωνία για την Ελλάδα, όσο και να πιστεύουν κάποιοι εντός εισαγωγικών αριστερίου ότι κάναμε το καλύτερο. Αυτό που κάνανε ήταν να παραδώσουν την μακεδονική υπηκότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία της Ελλάδος, δεν έχουν καμία σχέση με τη φιλοσοφία της Ελλάδος και του Αριστοτέλη. Και δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν σήμερα και κουνάνε τη σημαία της ηθικής. Κύριε Διαμαντόπουλε, αν κάτι μπορείς να πεις ότι είναι θετικό στη συμφωνία. Ότι μπαίνει επιτέλους τέλος σε αυτό το οποίο μόλις είπατε. Δεν μου φτάνει. Όπως και να λέγεται, ό,τι και να λέει, όταν ξεκαθαρίζει, ότι δεν έχω καμία σχέση με την Ελλάδα. Εγώ στο έργα όμνες ήμουν σύμφωνος και είμαι σύμφωνος στο έργα όμνες, έτσι. Αλλά δεν είμαι σύμφωνος με τη μακεδονική υπηκότητα και τη μακεδονική γλώσσα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σπυρόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλο. Αν είχαμε συζητήσει όμως θα είχαμε πάει και καλύτερα. Όχι μόνο με τον Πασόκ και τον Πασόκ. Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλε. Ναι. Βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου αυτοί που υπέγραψαν τη συμφωνία, είμαι πεπισμένος ότι θα είχαν άλλη άποψη σήμερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, ακούστηκαν κύριε Σπυρόπουλε. Πράγματα, ειλικρινά σας ομιλώ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. 9 και 12 πρώτα λεπτά.